Προχωράνε οι διεργασίες, κυρία Οικονόμου, για την τοποθέτηση των 8 συστημάτων υπόγειων κάδων που θα τοποθετήσουμε στο κέντρο της πόλης μας. Προχωράνε οι διεργασίες κατασκευής της υπόβασης που χρειάζονται και σήμερα ήρθαν τα πρώτα δύο νέα συστήματα των υπόγειων κάδων μας για την τοποθέτηση. Είμαστε το πρώτο σημείο εδώ στην Εθνική Σαμίνης, απέναντι από το άγαλμα της Ελευθερίας, όπου τοποθετείται το πρώτο σύστημα των υπόγειων κάδων και στη συνέχεια στην πλατεία Αθανασιάδη θα τοποθετηθεί σήμερα και το δεύτερο σύστημα. Προχωράνε οι εργασίες και μέσα στο μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των 8 συστημάτων υπόγειων κάδων, το οποίο θα δώσουν μια διαφορετική και πιο όμορφη εικόνα στην πόλη μας και όσο αφορά τον τομέα της καθαριότητας. Αυτό θα διευκολύνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, των σκουπιδιών γενικότερα. Και τι θα εξυπηρετούν αυτοί οι κάδοι, μόνο σκουπίδια και απορρίμματα ή θα είναι και κάδοι ανακύκλωσης παράλληλα? Κάθε σύστημα υπόγειο κάδο σε κάθε σημείο έχει τρεις υποδοχές. Ουσιαστικά μιλάμε για τρεις κάδους. Θα ξεχωρίζουμε εκεί και για να πετάμε τα κοινά μας σκουπίδια, αλλά και τα ρεύματα της ανακύκλωσης. Επομένως, σε ένα σημείο θα μπορούμε να πετάξουμε και τα ανακυκλώσιμα μας υλικά, αλλά και τα κοινά μας σκουπίδια. Βυθιζόμενοι κάδοι μπαίνουν κυρίως για αισθητικούς λόγους, αλλά και το πρακτικό κομμάτι είναι ότι οι κάδοι θα βρίσκονται στο έδαφος και δεν θα εκλείψουν ουσιαστικά και οι οσμές, οι μυρωδιές, κυρίως και τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, στο κέντρο της πόλης μας και αισθητικά θα ομορφαίνουμε την εικόνα, αλλά και πρακτικά θα εκλείψουν οι οσμές από τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν οι κάδοι που ήδη υπάρχουν όταν τελειώσει το έργο και κυρίως, από όσο είδαμε, κάνετε αρκετούς στο κέντρο της πόλης. Έτσι ακριβώς, οι συμβατικοί κάδοι που βρίσκονται τώρα στους δρόμους επάνω θα φύγουν, γιατί θα μπουν οι βυθιζόμενοι κάδοι, άρα δεν θα υπάρχουν πάνω στο δρόμο και που εμποδίζουν ίσως την διέλευση, αλλά και για τις οσμές και διάφορα άλλα προβληματάκια που δημιουργούνται. Συνολικά πόσοι κάδοι θα δημιουργηθούν, γιατί ξέρετε όλο αυτό το γεγονός και ο τρόπος που επιλέξατε να τους τοποθετήσετε σε διάφορα σημεία προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως από την μείζωνα αντιπολίτευση. Η μείζωνο αντιπολίτευση δημιούργησε ένα θέμα χωρίς ουσιαστική και πρακτική σημασία, γιατί εγείρανε το θέμα ότι γιατί δεν τοποθετούνται οι κάδοι μέσα στη 19η Μαΐου. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε εξετάσει και προσωπικά και με όλες τις υπηρεσίες μας για να τοποθετούν αυτοί οι κάδοι μέσα στη 19η Μαΐου και εκεί στην ανάπλαση. Αλλά πρακτικά δεν γινότανε για τους λόγους ότι από εκεί περνάνε διάφορα δίκτυα, είναι η πλακοσκεπή. Και έτσι επιλέξαμε 8 άλλα σημεία και εδώ Εθνικής Αμήνης είναι ένα κεντρικότατο σημείο στην πόλη μας, η πλατεία Αθανασιάδη, όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και γι' αυτό επιλέγησαν αυτά τα σημεία εδώ. Γιατί σε αυτά τα σημεία υπάρχει μεγαλύτερος όγκος σκουπιδιών, απορριμμάτων γενικότερα. Υπάρχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, κυρία Οικονόμου. Δηλαδή, από εδώ που περνάνε καθημερινά εκατοντάδες συμπολιτών, επισκέπτες, απέναντι είναι το άγαλμα της Ελευθερίας, ο κήπος μας. Είναι χώροι οι οποίοι είναι πάρα πολύ επισκέψιμοι και έχουν μεγάλη διέλευση. Άρα, επιλέξαμε σε αυτά τα σημεία να πάρουμε τους κοινούς κάδους και να βάλουμε τους βυθιζόμενους, ώστε η αισθητική του κέντρου της πόλης μας να είναι ακόμα πιο όμορφη.